αλλά και αυτοπεποίθηση. Έχοντας την εύλογη προσδοκία ότι η δεύτερη αξιολόγηση θα ολοκληρωθεί με επιτυχία το συντομότερο δυνατόν. Κύριος σύμμαχος σε αυτή τη διαπραγματευτική προσπάθεια αποτελεί η υπεραπόδοση της ελληνικής οικονομίας. Η αναθεώρηση των αποτελεσμάτων για το 2016, που μόλις χθες ανακοίνωσε η Κομισιόν και σήμερα επιβεβαίωσε η Ελστάτ, δικαιώνουν τις προβλέψεις μας και αποδεικνύουν ότι η ελληνική οικονομία επέστρεψε οριστικά στην ανάπτυξη. Την ίδια στιγμή, το πρωτογενές πλεόνασμα για το 2016 αναμένεται να φτάσει ακόμα και στο 2% του ΑΕΠ, όταν ο στόχος ήταν 0,5% του ΑΕΠ. Με βάση τα παραπάνω, οι νέες προβλέψεις μηδενίζουν το μικρό δημοσιονομικό κενό για το 2018 και συνεπώς δεν έχει πλέον καμία βάση η συζήτηση που αφορούσε πιθανά μέτρα για την κάλυψή του στο πλαίσιο του τρέχοντος προγράμματος. Εξάλλου, με δεδομένες αυτές τις προβλέψεις για υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης τα επόμενα 2 χρόνια τουλάχιστον, δεν έχουν καμία βάση και οι παράλογες απαιτήσεις για νέα μέτρα μετά τη λήξη του προγράμματος, είτε για την περίοδο από το 2019 και μετά. Τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στη διαπραγμάτευση και τα οποία επιβεβαίωσε χθες η Κομισιόν, αναμένεται να επαναλάβει και ο Ευρωπαίος Επίτροπος κ. Μοσκοβισή στην αυριανή του επίσκεψη στην Αθήνα. Με βάση τα παραπάνω, η σταθερή θέση της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού ότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται και δεν θα λάβει ούτε ένα ευρώ επιπρόσθετα μέτρα λιτότητας επιβεβαιώνεται πλήρως. Οι απαιτήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου βεβαίως συνεχίζουν να είναι παράλογες και αιμονικές. Όμως και από τη δική του πλευρά το Ταμείο είναι υποχρεωμένο να λάβει υπόψη του τη νέα δημοσιονομική πραγματικότητα. Και πράγματι τη λαμβάνει υπόψη του, καθώς από τις δηλώσεις αξιωματούχων του προκύπτει ότι πλέον, έστω και δειλά, αναγνωρίζει ότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται περισσότερη λιτότητα. Επιμένει ωστόσο με αιμονή στη θέση του για συγκεκριμένο μείγμα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Αναμένουμε όμως ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αναγνωρίζοντας τη νέα πραγματικότητα, θα προχωρήσει σε ρεαλιστικότερες και περισσότερο επικοδομητικές προσεγγίσεις στο εγγύς μέλλον. Το ίδιο όμως αναμένουμε και από το Υπουργείο Οικονομικών της Γερμανίας. Οι απόψεις του για πρωτογενή πλεονάσματα ύψους 3,5% για μία δεκαετία είναι απλώς μη ρεαλιστικές και ως εκ τούτου καθόλου μη επικοδομητικές. Και αυτό δεν είναι μόνο η θέση της ελληνικής κυβέρνησης, αλλά και κάθε σοβαρού οικονομολόγου, ανεξαρτήτως πολιτικής ή θεωρητικής τοποθέτησης. Προκειμένου λοιπόν να ολοκληρωθεί άμεσα η δεύτερη αξιολόγηση, είναι αναγκαίο και το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών να υιοθετήσει μια επικοδομητική και συμβιβαστική στάση, υιοθετώντας ρεαλιστικές και υλοποιήσιμες θέσεις. Η ελληνική κυβέρνηση διαπραγματεύεται με ισχυρά επιχειρήματα, αλλά και με ισχυρούς συμμάχους στο πλευρό της. Στόχος μας παραμένει η ολοκλήρωση της αξιολόγησης το συντομότερο δυνατόν, αλλά και καταφανώς η ένταξη στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που θα επαναφέρει την Ελλάδα στην πλήρη κανονικότητα. Ταυτόχρονα όμως ενδιαφερόμαστε και διαπραγματευόμαστε και για μια συμφωνία που θα προστατεύει την κοινωνική πλειοψηφία. Το πώς θα κλείσει η αξιολόγηση επομένως είναι το ίδιο σημαντικό με το πότε θα κλείσει. Όσοι λοιπόν το τελευταίο διάστημα με δηλώσεις τους δημιουργούν μια εικόνα θρίλερ και τροφοδοτούν την κινδυνολογία, απαιτώντας το άρον-άρον κλείσιμο, δεν προσφέρουν καλές υπηρεσίες στην ελληνική πλευρά. Αντίθετα, εξυπηρετούν τις παράλογες θέσεις κάποιων εκ των δανειστών. Η ελληνική κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός και η διαπραγματευτική ομάδα υπό τον Ευκλήδη Τσακαλώτο έχουν πλήρη επίγνωση της σημασίας της έγκαιρης ολοκλήρωσης της αξιολόγησης. Αλλά ταυτόχρονα και πλήρη εικόνα των ισορροπιών και των κινήσεων που απαιτούνται, ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την ελληνική πλευρά και την κοινωνική πλειοψηφία. Δυστυχώς όμως, για άλλη μία φορά, αρνητικός παράγοντας στην προσπάθεια της Ελλάδας να πετύχει μια θετική για την κοινωνία και την οικονομία συμφωνία είναι ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης, την πιο κρίσιμη ώρα της διαπραγμάτευσης, βρίσκεται στο Βερολίνο. Και αντί να υπερασπιστεί τις ελληνικές θέσεις, όπως θα όφιλε, επιλέγει να κάνει αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Χθες έχασε μια πρώτη τάξης ευκαιρία να επιδείξει υπευθυνότητα και για άλλη μια φορά υιοθέτησε το σύνολο των θέσεων των πιο ακραίων από τους δανειστές. Τη στιγμή που το σύνολο σχεδόν της Ευρώπης αναγνωρίζει τη θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας και τη θετικότερη των προσδοκιών δημοσιονομική πραγματικότητα, ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε να επιρρύψει ευθύνες για τις καθυστερήσεις στην ελληνική κυβέρνηση. Σχεδόν ζήτησε από το Βερολίνο να μην κλείσει η αξιολόγηση και προσπάθησε να πυροδοτήσει πολιτική κρίση. Η στάση του αυτή αποδεικνύει ότι πολιτευόμενος με αποκλειστικό γνώμονα την ιδιωτελή του φιλοδοξία να έρθει στην εξουσία, επιχειρεί να εμπλέξει ένα ξένο κράτος στην εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε για την αποδοκιμαστέα επί της αρχής στάση του είναι να του θυμίζουμε διαρκώς ότι οι κυβερνήσεις στις δυτικές δημοκρατίες, οι κυβερνήσεις στην Ελλάδα,
δεν διορίζονται από τους δανειστές, αλλά εκλέγονται από τον ελληνικό λαό. Αυτό εξάλλου το γνωρίζουν και οι ίδιοι οι δανειστές, τους οποίους με ακατανόητη επιμονή προσπαθεί να εξευμενήσει ο κύριος Μητσοτάκης και στους οποίους προσπαθεί να φανεί χρήσιμος. Κύριε Υπηχαγιά. Κύριε εκπρόσωπε, με βάση όσα μας είπατε, ψέγοντας όσους θέλουν άρον-άρον να κλείσει αξιολόγηση, αντιλαμβάνομαι ότι μας προειδεάζεται ότι μπορεί στις 20 Φεβρουαρίου να μην έχουμε κάποιο αποτέλεσμα και η αξιολόγηση να πάει ανοιχτή, εάν η κυβέρνηση αυτό κρίνει σκόπιμο. Να παραμείνει ανοιχτή και τους επόμενους μήνες. Κυρία Κεχαγιά, εφόσον τις επόμενες μέρες επιβεβαιωθούν οι προσδοκίες ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι στο ελληνικό πρόγραμμα θα επιδείξουν επικοδομητική στάση και έχουμε εύλογες προσδοκίες για κάτι τέτοιο, είναι πάρα πολύ πιθανό την 20η Φεβρουαρίου να έχουμε μια θετική εξέλιξη. Παρακαλώ, κυρία Καλαγεροπούλου. Κύριε Υπουργέ, η κυβέρνηση με βάση ποια στοιχεία θα κάνει την όποια συζήτηση με τους εκπροσώπους των θεσμών, με τα στοιχεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ή της Κομισιόν? Με τα στοιχεία της Κομισιόν, κυρία Καλαγεροπούλου, ευχαριστώ. Κύριε Αλφερόπουλε. Κύριε εκπρόσωπε, με δεδομένο ότι η πολιτική διαπραγμάτευση, γιατί σε αυτή τη βάση από ό,τι φαίνεται το βάζει η κυβέρνηση το ζήτημα της δεύτερης αξιολόγησης, καθώς τα τεχνικά κλιμάκια όπως λέτε δεν μπορούν πια να δώσουν τη λύση. Με δεδομένο λοιπόν ότι η πολιτική διαπραγμάτευση από το Δεκέμβριο δεν έχει δώσει καρπούς, πώς μπορεί η κυβέρνηση να προσδοκά ότι οι σκληροπυρηνικοί, αυτοί που έχουν σκληροπυρηνικές θέσεις, δηλαδή το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και το Βερολίνο, μέχρι την 20η Μαρτίου θα έχουν κάνει τις υποχωρήσεις που πρέπει και τον αμοιβαίο συμβιβασμό? Διαφορετικά, η κυβέρνηση, εάν επιμείνουν σε παράλογες απαιτήσεις, είναι διατεθειμένη να χάσει το QE? Ακούστε, κύριε Αλφερόπουλε, το γεγονός ότι το ζήτημα το οποίο έχει προκύψει σε ό,τι αφορά το ελληνικό πρόβλημα είναι ζήτημα πολιτικού χαρακτήρα, δεν το λέει η ελληνική κυβέρνηση, το λένε όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές. Δεν έχει κανένα νόημα η συνέχιση σε τεχνικό επίπεδο όταν δεν έχουν μπει οι βασικοί άξονες πάνω στους οποίους θα πρέπει να γίνει η τεχνική συζήτηση έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση. Η πολιτική διαπραγμάτευση η οποία διεξάγεται, ξέρετε, τους τελευταίους 2 μήνες τουλάχιστον, έχει αποδώσει αποτελέσματα, έχει μετατοπίσει συσχετισμούς όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη, έχει δημιουργήσει σε αυτή τη φάση την οποία βρισκόμαστε ένα έδαφος πάνω στο οποίο μπορεί να οικοδομηθεί μια συμφωνία η οποία θα έχει τη δυνατότητα να καλύπτει όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές. Και είναι ακριβώς πάνω σε αυτό το σενάριο στο οποίο δουλεύει η ελληνική κυβέρνηση. Κανένα άλλο σενάριο δεν μας απασχολεί αυτή τη στιγμή. Παρακαλώ, κύριε Αγκαντώνα. Κύριε εκπρόσωπε, χθες ο κύριος Τσακαλώτος σε τηλεοπτική του συνέντευξη, σας διαβάζω ακριβώς αυτό που είπε, είπε: «Δεν διαπραγματευόμαστε μόνο για το αφορολόγητο, θέλουμε να κάνουμε και θετικά πράγματα». Και ήθελα να σας ρωτήσω αν η κυβέρνηση σκέφτεται ή αν επιδιώκεται τουλάχιστον λύση πακέτο που να περιλαμβάνει και κάποια αντισταθμιστικά μέτρα. Αυτά τα θετικά που είπε ο κύριος Τσακαλώτος. Κοιτάξτε, αυτό το οποίο μπορώ να σας πω τώρα, χωρίς να μπω σε τεχνικές λεπτομέρειες, είναι, και κρατήστε το, ότι η συμφωνία την οποία διαπραγματευόμαστε δεν περιλαμβάνει ούτε ένα ευρώ επιπλέον λιτότητα. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά περισσότερο τεχνικά χαρακτηριστικά της συμφωνίας, καλό είναι να έχουμε λίγο υπομονή. Παρακαλώ, κύριε Τσικρίκα. Δηλαδή, κύριε εκπρόσωπε, μπορείτε να διαβεβαιώσετε τον ελληνικό λαό ότι δεν θα υπάρξει μείωση στο φορολόγιο του, μείωση των συντάξεων, μπορείτε να είστε κάθετος? Μπορώ να διαβεβαιώσω τον ελληνικό λαό ότι η ελληνική κυβέρνηση εργάζεται σκληρά και προσπαθεί να επιτύχει μια συμφωνία η οποία δεν θα περιλαμβάνει περισσότερη λιτότητα. Κύριε εκπρόσωπε, υπάρχουν σήμερα δημοσιεύματα και όλες τις μέρες ότι υπάρχουν εσωκομματικές τριβές για το θέμα των μέτρων. Σήμερα η κυρία Αναγνωστοπούλου, βουλευτής, μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό, είπε ότι δεν έχει λευκή επιταγή ο κύριος Τσακαλώτος για να φέρει νέα μέτρα προς ψήφιση. Τι ακριβώς συμβαίνει? Είναι συμπαγής κοινοβουλευτική ομάδα?
κοινοβουλευτική ομάδα είναι συμπαγής και ενιαία. Ούτε ο κύριος Τσακαλώτος, ούτε κανένας εκ μέρους της κυβέρνησης δεν πολιτεύεται με βάση οποιαδήποτε λευκή επιταγή. Πολιτευόμαστε στη βάση των συλλογικών κυβερνητικών αποφάσεων και την συνολική στρατηγική την οποία έχουμε αναλύσεις στον ελληνικό λαό πριν τις εκλογές του Σεπτέμβρη του 2015. Στη βάση λοιπόν αυτής της εντολής και στη βάση αυτού του στρατηγικού σχεδίου πολιτεύεται το σύνολο της ελληνικής κυβέρνησης. Και σε ό,τι αφορά την στάση της κοινοβουλευτικής ομάδας μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι δεν θα μπορούσε να είναι περισσότερο ενιαία. Κύριε Κλαμμένε. Επιβεβαιώνεται δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι την Παρασκευή η ελληνική κυβέρνηση βρέθηκε αντιμέτωπη με ενιαία στάση όλων των θεσμών στις Βρυξέλλες. Δεν μπορώ ούτε να επιβεβαιώσω ούτε να διαψεύσω. Γίνεται μία συζήτηση εφόλης της ύλης σε μία προσπάθεια να βρεθεί μία συμβιβαστική συμφωνία. Αυτό το οποίο μου λέτε είναι κάτι πάρα πολύ γενικό. Η στάση όλων πρέπει και έτσι θα είναι στο εξής, να είναι επικοδομητική έτσι ώστε να μπορέσουμε να συγκροτήσουμε τους βασικούς άξονες μιας συμφωνίας που θα οδηγήσει στο κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης και στην ένταξη της χώρας στο πρόγραμμα προσωπικής χαλάρωσης. Δηλαδή, κύριε εκπρόσωπε, για να είναι σαφές, έχετε απορρίψει την πρόταση των θεσμών που περιλαμβάνει μέτρα ύψους 2% του ΕΠ, 2% του ΕΠ? Δεν υπάρχει τέτοια πρόταση από τους θεσμούς. Παρακαλώ, κύριε Αμάνη. Κάνοντας επίκληση των στοιχείων της Κομισιόν και της Ελστάτ σήμερα, είπατε ότι δεν θα δεχτεί η κυβέρνηση κανένα μέτρο, ούτε ένα ευρώ νέα μέτρα, τέλος πάντων, παράταση της λιτότητας. Είπατε ότι επιβεβαιώθηκε η ελληνική θέση, νέα μέτρα, ούτε ένα ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα δεχτεί η κυβέρνηση και μέτρα με ρήτρα ακύρωσης, όπως η μείωση του αφορολόγητου ή ένα τσίμπημα στην προσωπική διαφορά, με ρήτρα ακύρωσης όμως, όχι νομοθέτηση χωρίς ακύρωση. Κυρία Μανή, ήμουν νομίζω πάρα πολύ σαφής και κατηγορηματικός. Η συμφωνία την οποία διαπραγματευόμαστε δεν περιλαμβάνει ούτε ένα ευρώ περισσότερη λιτότητα. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, σε αυτή τη συμφωνία που περιγράψατε, χωρίς ούτε ένα μέτρο νέα μέτρα λιτότητας, όπως την είπατε, ποιος είναι το εμπόδιο αυτή τη στιγμή? Είναι οι απαιτήσεις του Διεθνούς Δομισμικού Ταμείου ή και οι απαιτήσεις του γερμανικού ΥΠΙΚ ή και οι δύο μαζί? Εμπόδιο είναι ο οικονομικός ανορθολογισμός από όπου και αν αυτός προέρχεται. Παρακαλώ. Θα ήθελα να ρωτήσω, αφού όπως λέτε η συμφωνία δεν θα περιλαμβάνει ούτε νέα μέτρα, ούτε περισσότερη λιτότητα, να μου σχολιάσετε με βάση αυτό που λέτε την χθεσινή αναφορά του Υπουργού Οικονομικών, ότι και για λόγους διαπραγματευτικούς ο Πρωθυπουργός είπε πως δεν θα έχουμε ούτε ένα μέτρο με βάση στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας. Γιατί αν από την αρχή πεις κάτι, είπε, μετά θα πρέπει ενδεχομένως να ενδώσει, αλλά για λόγους διαπραγματευτικούς. Ανάμεσα σε αυτό που λέτε και σε αυτό που είπε ο Υπουργός Οικονομικών, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ότι υπάρχει μια απόσταση. Δεν υπάρχει καμία απολύτως απόσταση. Στη διαπραγμάτευση, άλλες φορές κερδίζεις, άλλες φορές χάνεις. Άλλες φορές συμβιβάζεσαι, άλλες φορές καταφέρνεις να βρεις μια λύση η οποία είναι πάρα πολύ κοντά σε αυτά τα οποία επιδίωκες. Παρακαλώ. Για την κυβέρνηση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση ώστε να υπάρξει μία λύση και το θέμα του QE? Δηλαδή, αν υπάρξει μία συμφωνία... Φυσικά, κύριε Καλογεροπούλου, ναι. Κύριε εκπρόσωπε, αυτό που διαπραγματεύεστε σήμερα στις 3 στις 2 το μεσημέρι είναι διαφορετικό από αυτό που σας έθεσαν οι θεσμοί την Παρασκευή το απόγευμα στις Βρυξέλλες? Την Παρασκευή το απόγευμα στις Βρυξέλλες έγινε μια συζήτηση η οποία αφορούσε κατά κύριο λόγο το baseline σενάριο, δηλαδή τις βασικές προβλέψεις πάνω στις οποίες θα πρέπει να ξεκινήσει η τεχνική συζήτηση έτσι ώστε να βρεθεί μια συμφωνία. Η συζήτηση αυτή προχωρά και φαίνεται ότι τα νέα στοιχεία αναδιαμορφώνουν την πραγματικότητα και δημιουργούν δυνατότητες για μια συμβιβαστική λύση εντός των χρονοδιαγραμμάτων τα οποία έχουμε από την αρχή θέση. Αυτή είναι η επιδίωξη της ελληνικής κυβέρνησης και πάνω σε αυτό το σενάριο εργάζεται. Παρακαλώ. Πέτρος Παπαβασιλείου, κύριε εκπρόσωπε, μία ερώτηση που δεν έχει σχέση με την αξιολόγηση. Εάν σας βρίσκει σύμφωνο η απόφαση της δικαιοσύνης για την υπόθεση Energa Last Power, όπου οι περισσότεροι ένοχοι
αφέθηκαν ελεύθεροι και πώς κρίνεται το γεγονός ότι το ελληνικό δημόσιο αρνήθηκε να εισπράξει ποσά ύψους 80 δισεκατομμυρίων εκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο ενός διακανονισμού των εμπλεκομένων με το αιτιολογικό ότι υπέβαλαν εκπρόθεσμα το αίτημα αυτό. Ευχαριστώ. Δεν έχω διαβάσει το σκεπτικό της απόφασης του δικαστηρίου, πώς θα ήταν δυνατόν κάτι τέτοιο. Όταν θα το έχουμε στα χέρια μας, θα έχουμε τη δυνατότητα και να το σχολιάσουμε. Από εκεί και πέρα, η ελληνική δικαιοσύνη και το ποινικό της τμήμα, όταν αποφασίζει, αποφασίζει δεσμευτικά και είμαστε όλοι υποχρεωμένοι να σεβόμαστε τις αποφάσεις της. Παρακαλώ, κύριε Μητσοπούλη. Σε σχέση με τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος, η κυβέρνηση θα ήταν ικανοποιημένη με την εκκίνηση μιας συζήτησης ενδεχομένως σε τεχνικό επίπεδο και ίσως το παρασκήνιο ή ζητά άμεση συγκεκριμενοποίηση και υλοποίησή τους? Αν οριστούν οι στόχοι για τα πρωτογενή πλεονάσματα και συγκεκριμενοποιηθούν οι αντίστοιχες ημερομηνίες, τότε τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος μπορούν να υπολογιστούν, καθώς είναι μια απλή εξίσωση με έναν άγνωστο. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τον τεχνικό τρόπο με τον οποίο θα εξελιχθεί η αξιολόγηση, για αυτά είναι υπεύθυνος ο κύριος Τσακαλώτος και η διαπραγματευτική τεχνική ομάδα της ελληνικής κυβέρνησης. Παρακαλώ, κύριε Αλυφερόπουλε. Κύριε εκπρόσωπε, να σας ρωτήσω λίγο διαφορετικά το ίδιο ερώτημα όμως. Είναι για την κυβέρνηση μέτρο λιτότητας ή έστω και λίγο μείωση του αφορολογήτου ποσού ή η μείωση της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις? Σας είπα από την αρχή ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μπω σε καμία τεχνική λεπτομέρεια. Κρατήστε την αποστροφή μου ότι η συμφωνία την οποία διαπραγματευόμαστε και την οποία επιδιώκουμε δεν περιλαμβάνει νέα μέτρα λιτότητας. Κυρία Μάνη. Από όσα μας είπατε και από αυτή την επισήμανση που κάνατε για πολλωστή φορά τώρα, να καταλάβω ότι η κυβέρνηση δεν συμφωνεί με την άποψη του κυρίου Χουλιαράκη καλύτερα μία χειρότερη συμφωνία τώρα παρά μία καλύτερη αργότερα. Ο κύριος Χουλιαράκης ποτέ δεν δήλωσε κάτι τέτοιο. Ο κύριος Χουλιαράκης είπε καλύτερα μία καλή συμφωνία τώρα από μία καλύτερη αργότερα. Είμαστε στην ίδια απολύτως γραμμή. Η ελληνική κυβέρνηση είναι απολύτως ευθυγραμμισμένη στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων και των συζητήσεων που διεξάγονται στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της δεύτερης αξιολόγησης. Παρακαλώ, κύριε Μακρυγιάννη. Κύριε εκπρόσωπε, έχει τεθεί ένα θέμα με τα τρία μισάρια, τα πρωτογενή πλεονάσματα, αν δεν κάνω λάθος, και από τον ίδιο τον κύριο Τσακαλώτο με επιστολή του προς τους θεσμούς. Θα ζητήσετε να αλλάξει αυτή η βάση της συζήτησης, δηλαδή? Έχετε δει εσείς τέτοια επιστολή, κύριε Μακρυγιάννη? Από πληροφορίες, κύριε εκπρόσωπε. Μπορείτε δεν να σχολιάζω πληροφορίες, κύριε Μακρυγιάννη. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, υπάρχει plan B στην περίπτωση που ο στόχος του ούτε ένα ευρώ επιπλέον λιτότητα δεν επιτευχθεί? Η κυβέρνηση εργάζεται σκληρά με μοναδικό σενάριο την ολοκλήρωση το συντομότερο δυνατόν της δεύτερης αξιολόγησης στο πλαίσιο και με βάση τις αρχές τις οποίες σας περιέγραψα. Παρακαλώ. Θα ήθελα να ρωτήσω, κύριε εκπρόσωπε, αν κατά τη γνώμη σας στελέχη της κυβέρνησης ή και του κόμματος που εκφράζουν τον προβληματισμό τους για το πού μπορεί να οδηγήσει ένα συμβιβασμός για μια αναγκαία συμφωνία, όπως για παράδειγμα ο κύριος Σκουρλέτης, που είπε ότι μια συμφωνία θα έχει πολιτικό κόστος. Αν όλοι όσοι εκφράζουν το φόβο ή την ανησυχία για νέα μέτρα κινούνται εκτός πραγματικότητας ή δεν ξέρουν ότι θα έρθει μια συμφωνία χωρίς κανένα νέο μέτρο λιτότητας. Ευχαριστώ. Σε μια διαπραγμάτευση όπου υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις, όπου έχουν εκφραστεί διαφορετικές πολιτικές θέσεις εκ μέρους όλων των εμπλεκομένων, όλοι έχουν φυσικά το δικαίωμα να εκφράζουν τις ανησυχίες τους για ένα πιθανό συμβιβασμό. Από εκεί και πέρα η πολιτική στάση του καθενός θα καθοριστεί όταν θα έρθει η τελική συμφωνία, για την οποία, όπως σας είπα με πολύ μεγάλη σαφήνεια, η κυβέρνηση εργάζεται πάρα πολύ σκληρά. Κύριε Μαλτέλ. Περιμένετε κάποια πρόταση από τον κύριο Μοσκοβισή αύριο ή θα δώσετε κάποια απάντηση σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις στον κύριο Μοσκοβισή αύριο? Απάντηση να δώσουμε σε τι ακριβώς? Σε σχέση με το baseline σενάριο που είπατε ότι σας προτάθηκε την Παρασκευή. Δεν είπα ότι μας προτάθηκε baseline σενάριο. Σας είπα ότι συζητήθηκε το baseline σενάριο. Οι συζητήσεις συνεχίζονται και δουλεύουμε στην κατεύθυνση για μια συμφωνία στη βάση των αρχών τις οποίες σας περιέγραψα.
Παρακαλώ. Κύριε Εκπρόσωπε, είπατε σήμερα σε κάποια στιγμή ότι τα νέα στοιχεία που υπάρχουν αναδιαμορφώνουν την πραγματικότητα. Και από τις πολλές φορές που επαναλάβατε ότι δεν θα υπάρχουν νέα μέτρα, απλώς ξέρω ότι δεν μπορείτε να μπείτε σε τεχνικές λεπτομέρειες. Υπάρχει κάτι που σας κάνει πιο αισιόδοξο σε σχέση με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης? Κύριε Τζολέτο, είπα με πολύ μεγάλη σαφήνεια ότι διαπραγματευόμαστε μια συμφωνία η οποία δεν θα περιλαμβάνει ούτε ένα ευρώ επιπλέον λιτότητα. Νομίζω ότι ήμουν σαφής. Παρακαλώ. Επανέρχομαι στην επίσκεψη Μοσκοβισή. Αναμένεται κάποια πρόταση, κάποια γεφύρωση, κάποια προσπάθεια να γεφυροποιηθεί οι όποιες διαφορές? Αναμένουμε μια επικοδομητική συζήτηση στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Υπάρχει κάποιος άλλος? Κυρία Καλογεροπούλου, έχετε κάνει ήδη δύο ερωτήσεις. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν,